Στι διπλέ εκλογέ Μαου και Ιουνίου, οι ψηφοφόροι τη Νέα Δημοκρατία χωρί να το γνωρίζουν, ψήφισαν επί τη ουσία την επαναφορά μια κυβέρνηση Σιμίτη. Δεν είναι μόνο οι φράσει του στι προγραμματικέ δηλώσει που μιλούσε για εξυγχρονισμό, το κατεξοχήν σύνθημα του Κώστα Σιμίτη, ούτε η ατάκα του Πρωθυπουργού για νέα Νέα Δημοκρατία που οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα, αλλά κυρίω η επιλογή των προσώπων και των πολιτικών που σχεδιάζουν να ακολουθήσουν. Λίγε ημέρε μετά, ένα εκ των βασικών στελεχών του πρώην Πρωθυπουργού, ο Γιώργο Φλωρίδη, νυν Υπουργό Δικαιοσύνη, ξεδίπλωσε τη δική του ατζέντα για άρση του ακαταδίωκτου των τραπεζιτών. Η σύζυγος του Γιώργου Φλωρίδη είναι η εισαγγελέα και ο αδερφός του Υπουργού είναι ο Βασίλη Φλωρίδη, αντί εισαγγελέα Αριού Πάγου. Ο Πρωθυπουργό έδωσε την εξωτερική πολιτική στο Γιώργο Γεραπετρίτη, πρώην του Πασόκ, ο οποίο πριν λίγε ημέρε τόνισε ότι είναι ιστορική ευκαιρία αυτή η εποχή για λύση του Κυπριακού και των διαφορών με την Τουρκία. Και ας γνωρίζει ότι από τη στιγμή που η Ελλάδα δεν διεκδικεί τίποτα, ότι τεθεί υπό διαπραγμάτευση θα είναι αποκλειστικά ελληνικής ιδιοκτησίας. Μετά την πολύ μεγάλη νίκη του Ρεντζέπτα Γ. Περντογάν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ποια θα είναι η στρατηγική που θα ακολουθήσει ο Γιώργο Γεραπετρίτη. Το επιτελικό κράτο το έχει αναλάβει να το συντονίσει ο Άκη Κέρτσο και είναι αυτό που θα προτεραιοποιεί τα νομοσχέδια. Η υγεία παραδόθηκε στο Μιχάλη Χρυσοχοίδη που ήταν γραμματέα του Πασόκ την εποχή Σιμίτη και φυσικά εκ των βασικών υπουργών του. Την παιδεία ανέλαβε ο Κυριάκο Πιερακάκη έχει ξαναδώσει τα κλειδιά του πολιτισμού στη Λίνα Μενδώνη, παλαιό τέλεχος του Πασόκ. Έχει στείλει στο Υπουργείο Ενέργεια την Αλεξάνδρα Σδούκο, ω υφυπουργό. Παλιό τέλεχο του Πασόκ και πρώην διευθύντρια του πρώην Υπουργού Ενέργεια Γιάννη Μανιάτη, η οποία είναι διαρκώ σε συζητήσει με τον κύριο Μανιάτη. Τα μεγάλα Υπουργεία λοιπόν έχουν στελεχωθεί από πρόσωπα προερχόμενα από το Πασόκ και ιδιαίτερα από το παλιό γνωστό σημητικό Πασόκ. Να το θέσουμε πιο απλά. Εάν κάποιος τη δεκαετία του 90 έμπαινε στην κατάψυξη και ξυπνούσε τώρα και χωρίς να γνωρίζει τίποτα, έβλεπε τη σημερινή κυβέρνηση, θα νόμιζε ότι 20 χρόνια δεν άλλαξε τίποτα και η κυβέρνηση Σιμίτ είναι ακόμα στην εξουσία.